κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ο κύριε Τσιάρα κάθεστε στη θέση του αρχηγού σας. Μάλλον δεν θα έρθει και σήμερα. Ελπίζω να μην έχει επιλέξει να πάει σε καμιά γειτονιά της Αθήνας πάλι και μας χαρίσει ευτράπελες στιγμές. Αλλά είναι λογικό να μην έρθει και σήμερα, γιατί είναι άλλη μια μέρα που στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τηρώντας απαρέγκλιτα και απολύτως τις δεσμεύσεις μου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φέρνουμε προς ψήφιση μέτρα, θετικά μέτρα ελάφρυνσης για τον ελληνικό λαό και κυρίως για τις πολύπαθες εκείνες κατηγορίες των πολιτών, τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα που είδαν τεράστιες επιβαρύνσεις τα μνημονιακά χρόνια, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια. Δεν θα έχω βεβαίως και την τύχη να δεχτώ καμιά ερώτηση τις επόμενες μέρες για τα θέματα ασφάλειας, ανομίας, διότι είχαμε και σημαντικές επιτυχίες τις τελευταίες μέρες της ελληνικής αστυνομίας. Τα λέω αυτά εισαγωγικά, διότι είμαι βέβαιος ότι δεν θα δούμε το βράδυ στα δελτία των ειδήσεων αυτές τις επιτυχίες. Βλέπουμε άλλα ζητήματα για ψήλου πείδημα, ενδεχομένως γίνονται τεράστια θέματα που παίρνουν πάρα πολλά λεπτά δημοσιότητας, prime time που λένε. Όμως είχαμε προχθές μία και χθες δύο σημαντικές επιτυχίες που οφείλονται στο γεγονός ότι έχει υπάρξει ένας νέος σχεδιασμός από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε ό,τι αφορά τις πεζές περιπολίας και το σχέδιο Περσέας, όπου είχαμε προχθές την επαυτοφόρο σύλληψη δραστών σε ένα σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια, όπου είχαμε λοιπόν αυτήν την επιτυχία, αλλά και χθες σε ένα κατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βίλια της Αττικής. Και σήμερα είχαμε μία ακόμα πιο σημαντική επιτυχία, την εξάρθρωση ενός δικτύου μιας εγκληματικής οργάνωσης και έχουμε ήδη 59 συλληφθέντες με χειροπέδες και φυσικά του εγκεφάλου. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι, ξέρετε, συνήθως για τους εγκληματίες με τα λευκά κολάρα δεν ασχολούνται και πολύ, ούτε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε και η δική σας ρητορική. Και αναφέρομαι σε ένα δίκτυο εναχειροδανειστηρίων σε όλη την Ελλάδα, το γνωστό δίκτυο Ριχάρδος, που είχε εξεζουμίσει τα πρώτα χρόνια της κρίσης ιδίως, δεκάδες χιλιάδες, θα έλεγε κανείς, συμπολίτες μας που είδανε εν μία νυχτή τα εισοδήματά τους να καταρακώνονται, να μένουν άνεργοι, να βρίσκονται στην ανέχεια, στην απελπισία και να προσπαθήσουν και μέσα στην απελπισία τους προσπαθήσανε πολλοί εξ αυτών να βρουν τη δυνατότητα έστω ενός πρόσκαιρου βοηθήματος, όχι εισοδήματος, βοηθήματος, ξεπουλώντας τα τιμαλφή τους σε τιμή ευκαιρίας. Αυτές λοιπόν είναι οι επιτυχίες των τελευταίων ημερών, άρα δεν θα έχω την τιμή σύντομα τουλάχιστον να αντιπαρατεθώ με τον αρχηγό σας, διότι δεν θα μου κάνει σύντομα τουλάχιστον ερώτηση για την ανομία και την εγκληματικότητα. Θέλω όμως πριν αναφερθώ στις δύο βασικές, αν θέλετε, στα δύο βασικά μέτρα που σήμερα καλούμε το Κοινοβούλιο να ψηφίσει και αφορούν εξαγγελίες μου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να αναφερθώ σε δύο ακόμα σημαντικές παρεμβάσεις, τροπολογίες που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα. Η μία αφορά μία παρέμβαση, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά σημαντική, καθώς καθορίζονται οι όροι για την αποκατάσταση των πληγών στο μάτι της Αττικής. Χθες βρέθηκα στην περιοχή, συνομίλησα με τους κατοίκους, με το συντονιστικό τους. Θα ήθελα λοιπόν να πάρω δύο λεπτά από τον χρόνο μου να ενημερώσω το Κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι εκεί δίνουν μια καθημερινή μάχη για να επουλώσουν τις πληγές τους. Μια μάχη δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα αξιόλογη,
Και θέλω να πω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και γραφειοκρατικές δυσκολίες, έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν λέω ότι είμαστε τέλειοι σε όλα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε καταφέρει να σταθούμε δίπλα τους, να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές ζητήματα πολύπλοκα, διότι όταν παρεμβαίνεις και νομοθετείς δεν μπορεί να είναι εύκολο να στοχεύεις και στην τελευταία εξαίρεση της εξαίρεσης. Είμαστε όμως εκεί, τους ακούμε, μαζί αγωνιούμε, παλεύουμε. Έχουμε καταφέρει, πιστεύω, 4 μήνες μετά αρκετά πράγματα. Έχουν πραγματοποιηθεί 5.262 αρχικές αυτοψίες από 385 μηχανικούς και 1.072 επανέλεγχοι. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και όλους τους μηχανικούς που έχουν δώσει ένα πολύ σημαντικό αγώνα όλους αυτούς τους 4 μήνες στην περιοχή. Μετά τις αυτοψίες αυτές έχουμε 565 κτίρια τα οποία χαρακτηρίστηκαν κατά τα φυστέα. Έχουμε, δηλαδή, κόκκινα προς χρήση. Έχουμε 1.545 κτίρια που χαρακτηρίστηκαν προσωρινώς ακατάλληλα προς χρήση, τα λεγόμενα κίτρινα, και 2.963 κατάλληλα προς χρήση. Έχουνε μέχρι σήμερα λάβει την αποζημίωση που αποφασίσαμε εδώ στη Βουλή τις 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και 8.000 ευρώ για κάθε πληγήσα επιχείρηση. Συνολικά 3.265 νοικοκυριά και 85 επιχειρήσεις έχουν εκταμιευθεί συνολικά 16.543.000 ευρώ. Και βεβαίως έχει δοθεί και το επίδομα των 1.200 ευρώ σε κάθε πληγέν νοικοκυριό για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Επίσης, το Υπουργείο Υποδομών έχει υπογράψει συμβάσεις ελέγχου και απομάκρυσης του αμιάντου από τα κτίρια με 4 εξειδικευμένες εταιρείες, στις οποίες ήδη έχει ανατεθεί απομάκρυση του αμιάντου από 193 κτίρια, κατ' όμοιες συνένεσης των ιδιοκτητών. Σε πρώτη φάση απομακρύνεται ο αμίαντος από τα καταφυστέα κτίρια και στη συνέχεια η αποκομιδή γίνεται και στα επισκευάσιμα. Και παράλληλα έχει προχωρήσει η αποδοχή δωρεών κατεδάφισης κτιρίων από 3 τεχνικές εταιρείες και θα ήθελα και δημόσια να τις ευχαριστήσω για τη συμβολή τους. Και έχουν συνολικά καταδαφιστεί 55 κτίρια και θα καταδαφιστούν τις επόμενες μέρες, άρα 50. Ενώ προχωράνε και προχωράει γοργά και η διαδικασία της υλοτόμησης με τις εταιρείες υλοτόμησης που επίσης υπάρχει μια σημαντική χορηγία από έναν επιχειρηματικό όμιλο, τον οποίο και αυτό ευχαριστούμε. Με τη σημερινή τροπολογία, λοιπόν, δίδεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, στην αποκατάσταση των ζημιών, στην έκδοση των αδειών και στην αποκατάσταση των ζημιών, τη συνολική ανοικοδόμηση στα κόκκινα κτίρια, με όρους όμως που δεν θα επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος. Έτσι, λοιπόν, έχουμε αναστολή έκδοσης αδειών και απαγόρευση δόμησης σε κρίσιμες για τον απρόσκοπτο σχεδιασμό του ειδικού χωρικού σχεδίου, το οποίο εκπονούμε και αφορά συγκεκριμένες υποπεριοχές, μέσα στα ρέματα δηλαδή, μπροστά στην παραλιακή ζώνη. Έχουμε την θεσμοθέτηση κινήτρων για την άμεση διάνοιξη οδών που καθορίζουν το σχεδιασμό ασφαλούς οδικού δικτύου, με την οπισθοχώρηση άμεσα των κτηρίων που έχουν βαριές βλάβες ή έχουν καταστραφεί, την απομάκρυνση κτηρίων από τις περιοχές που διέκπονται από τη δασική νομοθεσία ή που βρίσκονται εντός του μεγάλου αυτού ρέματος, με πρόβλεψη όμως, ώστε να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα με εισοδηματικά κριτήρια, έχοντας ήδη θεσπίσει και για την περίπτωση της Μάνδρας το λεγόμενο έκτακτο επίδομα στέγασης για κοινωνικούς λόγους. Και βεβαίως έχουμε και τη θεσμοθέτηση όλων αυτών των απαραίτητων
του πλαισίου, του νομικού πλαισίου για την επιτάκυνση των διαδικασιών, για τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου, για την απόδοση σε κοινή χρήση των τμήματων του παραλιακού μετόπου που θα υποδεικνύονται από το ειδικό χωρικό σχέδιο ως δίωδη προς το θαλάσσιο μέτωπο του δικτύου κυκλοφορίας των πεζών. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω δημόσια και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, που μόλις χθες μου απέστειλε επιστολή, στην οποία με ενημερώνει ότι γίνεται αποδεκτή σχετική εισήγησή μου, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να συμβάλλει στην ανέγερση ενός δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή την Πληγήσα. Ενός δημόσιου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική που το έχει ανάγκη τόσο η Πληγήσα περιοχή όσο και οι ευρύτερες σε αυτήν περιοχές. Και βεβαίως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υγείας θα έρθει σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να καταστεί σαφές και το πλαίσιο του σχεδιασμού, ο προγραμματισμός και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου. Έρχομαι τώρα στα θέματα της οικονομίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προχωράμε, όπως αντιλαμβάνεστε ήδη και αρχίζει να αντιλαμβάνονται και οι πολίτες με γοργά βήματα, στο στάδιο της υλοποίησης ενός σχεδίου, το οποίο μας έφερε με ασφάλεια στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή στην έξοδο από τα μνημόνια και σε ένα ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο, πιάνοντας ταυτόχρονα τους στόχους του προγράμματος, στόχοι που κάποιοι αμφισβήτησαν ότι θα μπορούσαμε ποτέ να πιάσουμε, όχι μόνο τους υλοποιούμε, αλλά έχουμε και ένα ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να σχεδιάζουμε μία πολιτική ελαφρύνσεων για τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, τόσο για τον επόμενο χρόνο, όσο όμως και για το 2018. Ήδη έχουμε αποκαταστήσει με την ψήφιση εδώ στη Βουλή μια μεγάλη αδικία που αφορά την ραγδαία και απότομη μείωση των απολαβών στα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια, ένστολους, πανεπιστημιακούς, γιατρούς και το επόμενο διάστημα υπολογίζομαι από την μεθεπόμενη εβδομάδα και ως τα μέσα του Δεκέμβρη θα έχουν εκταμιευθεί τα ανάλογα ποσά. Σήμερα όμως καταθέτουμε και μια τροπολογία η οποία θα σας είναι γνώριμη, καθώς στην ουσία είναι αντιγραφή της περσινής τροπολογίας, αντίστοιχης τροπολογίας για το κοινωνικό μέρισμα. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να δίνουμε στους πιο αδύναμους, με εισοδηματικά, περιουσιακά κριτήρια και οικογενειακά κριτήρια. Έτσι λοιπόν σήμερα καταθέτουμε την τροπολογία, τη διάταξη, όπως ακριβώς πέρυσι τέτοιο καιρό, από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την υπερκάλυψη των στόχων και φέτος έχουμε τη δυνατότητα και δίνουμε αντίστοιχο με το περσινό ποσό. Αρχικά προβλέπεται το ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ, που βεβαίως ανάλογα με τις προσαρμογές μπορεί να υπάρξει και κάποια αύξηση όπως και πέρυσι υπήρξε, η οποία προβλέπεται από τη σχετική διάταξη. Το ακριβές ύψος, ανάλογα με τις εισοδηματικές βαθμίδες, θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ευελπιστούμε να έχει βγει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, ώστε την ερχόμενη Τρίτη να ανοίξει σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως και πέρυσι, να κάνουν τις αιτήσεις τους, ώστε στις 14 Δεκέμβρη, αυτός είναι ο στόχος μας, να εκταμιευθεί, να γίνει η καταβολή στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος. Εκτίμησή μας είναι ότι και φέτος θα αφορά ένα σχετικά διευρυμένο μέρος των πιο αδύναμων,
της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα εκτιμούμε ότι θα αφορά περίπου σε 1,3 με 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου δηλαδή 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Σήμερα λοιπόν προχωράμε και πέραν της ψήφισης της διάταξης για το κοινωνικό μέρισμα και στην ψήφιση διατάξεων που αφορούν τη μείωση του έμφυα το 2018, αλλά και την μείωση κατά μία μονάδα της φορολογίας των επιχειρήσεων, όπως ακριβώς εξήγηλα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στόχο να φτάσουμε σταδιακά σε 5 μονάδες μείωση ως το 2022, δηλαδή από το 29% που είναι σήμερα, να φτάσει στο 25% το 2022. Και είναι μια μείωση φορολογικών συντελεστών για επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων, η οποία εντάσσεται κι αυτή, δεν είναι αυθαίρετη, σε ένα γενικότερο σχέδιο ενίσχυσης παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα μας. Ένα σχέδιο που περιέχει την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών από τη μία, από την άλλη όμως βρίσκεται και το συνολικό μας σχέδιο για την αποκατάσταση της εργασιακής κανονικότητας. Δίνουμε λοιπόν ένα σαφές σήμα προς τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτή την ελάφρυνση προχωρώντας σε νέες επενδύσεις, προχωρώντας σε νέες προσλήψεις εργαζομένων με αξιοπρεπείς μισθούς και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Το δεύτερο μέτρο ελάφρυνσης, στο οποίο θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο περισσότερο, που καλείται σήμερα να ψηφίσει η Βουλή, είναι αυτό που αφορά τον περιβόητο έμφυα. Έναν φόρο ο οποίος αποτέλεσε εμβληματικό, θα έλεγε κανείς, συστατικό της μνημονιακής περίοδου. Και θέλω, πριν μπω στην ουσία της ρύθμισης, να πω το εξής. Εδώ και 3,5 χρόνια, ακούμε διαρκώς την κατηγορία από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι είμαστε ανακόλουθοι γιατί δεν καταργήσαμε τον έμφυα. Μήπως θυμάται κανείς ποιος είναι αυτός που θεσμοθέτησε αυτόν τον φόρο στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία? Μήπως το θυμάται κανείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφήβρατε τον φόρο αυτόν, είσαστε οι βασικοί εμπνευστές του και τολμάτε να μιλάτε και να μας καταγγέλλετε ότι εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε την μοχθηρία και την ιδεολογική απέχθεια απέναντι στη μεσαία τάξη. Όταν εσείς φέρατε αυτόν τον φόρο που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας στα χέρια τα μοχθηρά εγκληματικών οργανώσεων όπως αυτή η οποία εξαρθρώθηκε σήμερα με τα ενεργειροδανειστήρια, διότι οδηγήσατε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στην ανέχεια και στην αναξιοπρέπεια. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που τολμάτε να μας κουνάτε το δάκτυλο, είχαμε τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουμε αυτό το φόρο και σήμερα που μας δίνεται η δημοσιονομική δυνατότητα και το δημοσιονομικό περιθώριο έχουμε σχέδιο και προχωράμε στην μείωση κατά 10% μεσοσταθμικά, 30% για τα λαϊκά νοικοκυριά φέτος και έχουμε εξασφαλίσει και τον αντίστοιχο δημοσιονομικό χώρο για μείωση στοχευμένη και αυτή επιπλέον 20% του χρόνου μεσοσταθμικά ώστε στα λαϊκά νοικοκυριά να φτάσει το 50% μείωση του έμφυα το 2020. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μίλησα και για την για τις αλλαγές που έχουμε κάνει στη δομή του φόρου αυτού. Να πω και για την προσαρμογή του στις πραγματικές αξίες των ακινήτων.
που γίνεται φέτος. Με βάση αυτή την προσαρμογή, ενώ από την γέννησή του σχεδόν ο φόρος αυτός αφορά στο ταμείο περίπου 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, με την προσαρμογή των τιμών ακινήτων στις πραγματικές αξίες, φέτος, αν δεν προχωρούσαμε σε αυτή την παρέμβαση, από 2,6 θα πηγαίναμε στο 2,9. Δηλαδή θα είχαμε μια επιβάρυνση στους πολίτες περίπου 10%. Καλύπτουμε αυτή την επιβάρυνση του 10% και δίνουμε και επιπλέον έκπτωση μεσοσταθμικά 10%. Άρα, αυτό το οποίο σήμερα ψηφίζουμε και το ψηφίζουμε επειδή έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να το πράξουμε, χάρη στην επιτυχή πορεία των δημόσιων οικονομικών και στην ανάπτυξη που επέστρεψε στον τόπο και βεβαίως χάρη και στις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός, που ποτέ δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε μεσοσταθμική μείωση 10% αντί για αύξηση μεσοσταθμική 10%. Άρα συνολικά έχουμε ελάφρυνση από αυτό που θα ερχόταν στους πολίτες αν δεν τα καταφέρναμε 20% μεσοσταθμικά. Με την προτινόμενη λοιπόν ρύθμιση, οι πολίτες με χαμηλή και μεσαία περιουσία θα δουν τον επόμενο χρόνο ουσιαστική μείωση της επιβάρυνσης. Από τα 5,8 εκατομμύρια φορολογημένων που διαθέτουν περιουσία, η οποία επιβαρύνεται μέσω του έμφυα, θα δούνε μείωση πάνω από 5,5 εκατομμύρια εξ αυτών, κοντά στο 90% των φορολογημένων. Και συγκεκριμένα, για περιουσίες μέχρι 60.000 ευρώ, η μείωση θα είναι στο 30%. Και κάποιοι από εσάς θα σπεύσετε να χλεβάσετε ότι είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός των 60.000 ευρώ, είναι χαμηλό το ποσό. Όμως, αναφέρεται αυτό το ποσό σε 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, δηλαδή στο μεγαλύτερο κομμάτι των φορολογουμένων. Για περιουσίες από 60.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, η μείωση θα ανέλθει στο 21% και αφορά 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας. Και βεβαίως για περιουσίες από 100.000 έως 150.000 ευρώ, η μείωση θα είναι κοντά στο 10%. Αυτή η κατηγορία είναι περίπου 600.000 συμπολίτες μας. Να επαναλάβω κάποια παραδείγματα τα οποία είπα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τότε που την επόμενη μέρα είπατε ότι δεν πρόκειται να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση αυτά που λέει ο Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα βρισκόσαστε μπροστά στο μεγαλύτερο εφιάλτη σας, να ερχόμαστε να τα υλοποιούμε και μάλιστα ένα προς ένα και να ψηφίζετε ναι σε όλα. Ιδιοκτήτης λοιπόν κατοικίας 60 τετραγωνικών μέτρων στο Κερατσίνι, αξίας 60.000 ευρώ, θα πληρώσει φέτος 157 ευρώ αντί για 224, δηλαδή 67 ευρώ λιγότερα. Ιδιοκτήτης κατοικίας 80 τετραγωνικών μέτρων στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης, αξίας 76.000 ευρώ, θα πληρώσει φέτος 162 ευρώ αντί για 232, δηλαδή 70 ευρώ λιγότερα. Ιδιοκτήτης κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, αξίας 90.000 ευρώ, θα πληρώσει φέτος 211 ευρώ αντί για 290, δηλαδή 79 ευρώ λιγότερα. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς προχωράμε στοχευμένα, μελετημένα, με σαφή ταξικό προσανατολισμό για τους πολλούς. Αυτή η ταξική μονομέρεια αναφέρεται στους πολλούς. Μας κατηγορείται για μονομέρεια, αλλά αυτή η μονομέρεια αναφέρεται σε 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Η δική σας μονομέρεια αναφέρεται σε μια ελίτ ολίγων εκλεκτών και κληρονόμων. Στοχευμένα λοιπόν προχωράμε σε μείωση των επιβαρύσεων στη λαϊκή κατοικία και στις λαϊκές περιοχές. Στα παραπάνω όμως σας καλώ να προσθέσετε και τις μειώσεις μεσοσταθμικά επιπλέον 20% που έχουμε επίσης προγραμματίσει και με ασφάλεια εξασφαλίσει, θα έλεγα, στο δημοσιονομικό χώρο προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο για το 2020.
Έτσι λοιπόν, σε 1,5 περίπου χρόνο από τώρα, όταν οι συμπολίτες μας θα δουν τα πρώτα καθαριστικά του 20, περίπου 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, αυτοί που έχουν περιουσία σε 60.000 ευρώ, θα βλέπουν μείωση, θα βλέπουν το μισό ποσό στα καθαριστικά του έμφυα. Όσοι έχουν έως 100.000 ευρώ θα βλέπουν 40% μείωση και ούτω καθεξής. Θα με ρωτήσετε όμως σήμερα κάποιοι από εσάς, γιατί δεν φέρνεις να ψηφίσεις σήμερα και το 2020. Τη μείωση δηλαδή του επιπλέον 20% μεσοσταθμικά για το 20. Η απάντηση που θα σας δώσω είναι πολύ απλή, είναι έντιμη, είναι καθαρή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εμείς στον ελληνικό λαό τον περασμένο Σεπτέμβρη είπαμε λίγα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, είπαμε λίγα πράγματα και στα ράτα. Και τα υλοποιούμε αυτά ένα προς ένα. Και μάλιστα τα είπαμε και λίγο πιο μαζεμένα. Όταν έχει κανείς δίπλα τον τζακαλώτο και το κουλιαράκι, αυτό συνήθως συμβαίνει. Γιατί ο σχεδιασμός είναι σχεδιασμός νοικοκυρεμένος. Τα είπαμε λίγο πιο μαζεμένα από όσο τελικά καταφέραμε. Μιλήσαμε για 700 εκατομμύρια και όχι για 910 περίπου που προβλέπει ο προϋπολογισμός που θα ψηφίσουμε στο τέλος του χρόνου για το 2019. Εμείς δεν είπαμε το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ασυναρτησίες για τον έμφυα που είναι σε πλήρη αντίθεση με το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Και πέραν αυτού, γιατί βλέπω ότι σπέβδεται να φέρετε τώρα στο Σύνταγμα στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση προτάσεις, ώστε αυτά που είπατε στη ΔΕΘ να γίνουν συνταγματικά μετά από 2-3 χρόνια βέβαια. Δεν θα γίνουν, γιατί δεν θα περάσουν οι δικές σας προτάσεις, ως προς αυτό τουλάχιστον. Εμείς λοιπόν, αυτά που είπατε για το Σύνταγμα, για τον έμφυα στη Θεσσαλονίκη, πέραν του το είναι αντισυνταγματικά, θα διαλύσουν και τελείως την αυτοδιοίκηση. Ό,τι είπαμε εμείς είναι μετρημένο, είναι δίκαιο και γίνεται. Γίνεται τώρα. Το ίδιο ισχύει και για όσα είπαμε για το 20, 21, 22. Διότι έχουμε από σήμερα πλάνο να τα κάνουμε αυτά τα επόμενα χρόνια μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που από τώρα προβλέπονται εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε καταφέρει να βγάλουμε τη χώρα και την οικονομία από τα μνημόνια και από την κρίση. Η χώρα θα συνεχίσει με ασφάλεια, με σχέδιο, με πολλή δουλειά να βγαίνει από την κρίση, η οικονομία θα συνεχίσει να ανακάμπτει και η κοινωνία να ανασένει. Όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό μία προϋπόθεση. Ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Δεν θα γυρίσει πίσω στη διευρυμένη διαφθορά, δεν θα γυρίσει πίσω στην κατασπατάληση και τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, δεν θα γυρίσει πίσω στην εποχή των ελλειμμάτων, δεν θα γυρίσει πίσω στην αδιαφανή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Και πίσω, θα έλεγα, στις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες που την οκταετία των μνημονίων τις επέβαλε στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τώρα όμως έρχεται και ο θελός να τις προτείνει για να τις εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης αν εκλεγεί Πρωθυπουργός. Δεν θα συμβεί. Αναφέρομαι όμως στις προτάσεις του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που και σήμερα λείπει για το λεγόμενο ασφαλιστικό πινοσέτ που θα χρεοκοπήσει εκ νέου το ασφαλιστικό μας σύστημα που με πολύ κόπο το ανοικοδομήσαμε και θα πετάξει στον δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. Αναφέρομαι στις σκέψεις και στα σχέδια για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, καθώς θεωρείται ιδεοληψία της αριστεράς την εργασιακή νομιμότητα που εμείς επαναφέρουμε στον τόπο. Αναφέρομαι στα σχέδια κρυφά και φανερά για απολύσεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά βεβαίως και στο συνολικό στρατηγικό σας αφήγημα, που δεν είναι άλλο από ένα αφήγημα και σχέδιο υπερβολικής μείωσης της φορολογίας για τους πλούσιους,
τους έχοντες και τους κατέχοντες, την ελίτ, αλλά διατήρησης των φορολογικών βαρών για τη μεσαία και τη χαμηλή διαστρωμάτωση. Διατήρησης ή και επαύξησης, θα έλεγα. Γιατί ο έμφυας στους δήμους, και μάλιστα χωρίς κεντρικό έλεγχο, τι σημαίνει? Σημαίνει χαμηλότερος φόρος στους πλούσιους δήμους, που μπορούν να τα βγάλουν πέρα, με χαμηλότερη φορολόγηση, στην Εκάλη και στο Καβούρι, αλλά υψηλότερος έμφυα στους δήμους της εργατικής τάξης, στο Πέραμα, στη Νίκαια και στο Περιστέρι. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και σας ρωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι μεγαλύτερο δώρο θα μπορούσατε να κάνετε σε μένα προσωπικά, στην κυβέρνησή μου, από το να παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας, το πρόγραμμα το πραγματικό. Το κρυφό δεν πειράζει, το καταλαβαίνει ο λαός. Το πραγματικό, αυτό το οποίο, το φανερό μάλλον, το πραγματικό είναι όλο το πακέτο, κρυφό και φανερό. Αυτές τις σκέψεις και αυτές τις ιδέες να τις παρουσιάζετε για το πρόγραμμα του Πινοσέτ, για τις απολύσεις στο δημόσιο, για τον έμφυα στους δήμους, να τα λέτε ανοιχτά και να τα παρουσιάζετε. Ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε χθες για έναν παίχτη του NBA, ο οποίος έδινε πολλές assist. Εγώ δεν ξέρω αν δίνεται assist. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι είσαστε η καλύτερη χορηγή της προσπάθειάς μας, την οποία θα στεθεί με επιτυχία όσο παρουσιάζει το πρόγραμμά σας, να εκλεγούμε εκ νέου με την ψήφο του ελληνικού λαού και να προχωρήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ανοικοδόμησης οικονομίας με την κοινωνία όρθια. Αυτός είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα και εγώ και το Οικονομικό Επιτελείο να μην ψηφίσουμε σήμερα τη μείωση επιπλέον 20% του έμφυα για το 2020. Διότι τον Οκτώβριο του 19, πριν δηλαδή το εκλογικό, πριν το 2020, που είναι μετεκλογική χρονιά, ο ελληνικός λαός θα κληθεί να αποφασίσει. Και πρέπει να είναι φανερό στον ελληνικό λαό μεταξύ ποιων εκδοχών θα έχει να αποφασίσει. Από τη μια μεριά, αυτή η προσπάθεια, η μελετημένη, η στοχευμένη, η νοικοκυρευμένη, ο δημοσιονομικός χώρος που δεν είναι τεράστιος, αλλά είναι αυτός που δίνει ελαφρύνσεις στοχευμένα στις κοινωνικές κατηγορίες που επλήγησαν. Και από την άλλη, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας που αφορά μόνο την ελίτ. Για να ξέρει ο κάθε πολίτης, και ειδικότερα τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι, ότι αυτά που έχουμε εξασφαλίσει με κόπο και ιδιαίτερα ο δημοσιονομικός χώρος που εξασφαλίσαμε και όλα όσα συμβαίνουν μέχρι σήμερα και νομοθετούμε και ψηφίζουμε δεν ήταν νομοτέλεια να γίνουν. Ούτε η μείωση επιπλέον 20% του έμφυα για τα λαϊκά στρώματα να φτάσει στο 50% θα είναι νομοτέλεια το 20%. Θα συμβεί και θα αξιοποιηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για τους φτωχούς και τους μεσαίους και δεν θα γίνει καπνός και είδη πολυτελείας για την ελίτ, μόνο αν ο ίδιος ο λαός αποτρέψει με την ψήφο του και με την εντολή του την παλινόρθωση του καθεστώτος που μας έριξε στα βράχια της χρεοκοπίας. Αν ο ίδιος ο λαός αποτρέψει την παλινόρθωση του μνημονιακού εφιάλτη που έζησε ο τόπος μας. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συμβεί, άρα μη βιάζεστε και του χρόνου ζωή να έχουμε, εδώ θα είμαστε τέτοια εποχή, θα νομοθετούμε με νοπή λαϊκή εντολή και την περαιτέρω μείωση του έμφυα για τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης για τους πολλούς. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντάς σας το εξής. Στις 21 του Αυγούστου ανακοινώσαμε χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, αλλά καθότι ήταν ένα ιστορικό γεγονός κατά την εκτίμησή μας, την έξοδο της χώρας μετά από 8 χρόνια από τα μνημόνια, που συρρήκνωσαν την οικονομία, διέλυσαν την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο θα λέγει κανείς, καθώς αναδιαμόρφωσαν και το πολιτικό σύστημα. Όταν παρουσίαζα
από την Ιθάκη την έξοδο, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, από το γραφείο του, όχι από την Κυψέλη ή από κάποια άλλη γειτονιά, που θα πηγαίνει αυτές τις μέρες κάθε φορά που συζητάμε εδώ για την οικονομία, αμφισβήτησε ότι έχουμε έξοδο από τα μνημόνια. Και μίλησε πάλι για το τέταρτο μνημόνιο. Δεν θα σας κάνω την ίδια πλάκα που έκανα στα προηγούμενα ομιλίες μου, γιατί αυτό που θα πω είναι σημαντικό. Ξέρετε, θυμάμαι όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε κυβέρνηση συνήθιζε να κάνει έναν απολογισμό στις πρώτες 100 μέρες. Εμείς τις πρώτες πραγματικά δικές μας 100 μέρες τις κλείνουμε αύριο, που κλείνουμε 100 μέρες από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό τι έγινε αυτές τις 100 μέρες που αμφισβητήσατε ότι θα αλλάξει οτιδήποτε στη ζωή και στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε αυτές λοιπόν τις πρώτες 100 μέρες νομοθετήσαμε την αποκατάσταση της αδικίας με την απόδοση των αναδρομικών στους ένστολους και τους δημόσιους λειτουργούς. Προχωρήσαμε στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και νέους επιστήμονες. Νομοθετούμε την ουσιαστική μείωση του έμφυα για πάνω από 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας που διαθέτουν χαμηλή ή μεσαία περιουσία. Προχωρούμε στη μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων. Καταθέτουμε και σύντομα διανέμουμε κοινωνικό μέρισμα για 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την κατάργηση του μέτρου της μείωσης των συντάξεων. Συνεχίζουμε με μέτρα ενίσχυσης των φτωχών νοικοκυριών της μεσαίας διαστρωμάτωσης. Συνεχίζουμε μέχρι ότου μπορέσει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού να αισθανθεί στη ζωή και στην καθημερινότητά του την έξοδο της χώρας από αυτή την εφιαλτική οκταετία. Οι πρώτες 100 μέρες που συμπληρώνονται αύριο, οι πρώτες 100 μέρες της Ελλάδας έξω από τα μνημόνια, οι πρώτες δικές μας 100 μέρες, να ξέρετε, θα είναι μόνο η αρχή. Η αποκατάσταση των αδικιών και η κοινωνική και η οικονομική ανασυγκρότηση θα συνεχιστούν με ακόμα πιο γοργά και αποφασιστικά βήματα. Και με τη θέληση του ελληνικού λαού και μετά τον Οκτώβριο του 19, έχοντας υπογράψει μαζί του το δικό μας μνημόνιο, το μνημόνιο για τη στήριξη της κοινωνίας, τη στήριξη των χαμηλών στρωμάτων, για την οριστική έξοδο της χώρας και της οικονομίας από την κρίση. Σας ευχαριστώ θερμά.